Καλώς ήρθατε, παιδράκια, σε άλλο ένα traveling επεισόδιο. Ποιος θα το περίμενε? Είναι το πρώτο επεισόδιο μετά τη γέννηση του ανιψιού του Jimmy Tracker. Οπότε να δώσουμε όλες τις ευχές μας στον Πέτρο και τη Μαρία που ήταν τόσο δυνατή. Να μας ζήσει ο Jimmy Tracker, το νέο μέλος. Αφήστε κάτω από το βίντεο σχόλια αγάπης και δώστε λίγο δύναμη στον Πέτρο, γιατί αυτή τη στιγμή αντί να είναι μαζί μου να ταξιδέψει στη Ρώμη, θα κάθεται να αλλάζει πάνες. Οπότε πάμε στο βίντεο. The Trackers στη Ρώμη. Ιταλή. Τι άλλο θα δούμε εδώ πέρα, δηλαδή όλα τα περίμενα αυτό όμως. Φεράρι δεν το περίμενα, όχι. Βελγινό, δες εδώ πέρα. Να πεις. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το περιβόητο τζελάτο της Ιταλίας, λοιπόν. Πήρα ένα σαν lemon pie και τιραμισού. Απίστευτο, απίστευτο. Έχουμε βρει ένα απίστευτο κοκτέιλ μπαρ, λέγεται Cherry Thomas, είναι στο κέντρο εδώ πέρα στη Ρώμη. Από ό,τι βλέπετε είναι κρυφό, δεν υπάρχει ταμπέλα έξω να το δεις κάτι τέτοιο. Κάναμε πολλή ώρα να το βρούμε. Χτυπάς την πόρτα ή το κουδούνι, σου ζητάνε κωδικό. Πρέπει να μπεις στο site, να βρεις τον κωδικό, να σου ανοίξουν, να γίνεις μέλος, να υπογράψεις. Και παιδιά κάνουν φανταστικά κοκτέιλ, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει μέχρι στιγμής. Να το επισκεφτείτε οπωσδήποτε. Πολύ καλό. Yes. My time. My time. Ας μου πει κάποιος στα σχόλια τι αμάξι είναι αυτό. Το βλέπω παντού και τα κολοφτιάχνουν, δες εδώ. Τσέκαρε αλητεία εδώ. Και πραγματικά το βλέπω παντού αυτό, σε πολλά χρώματα. Είναι σαν εκείνα που φτιάχναμε στο Facebook παλιά, σαν ένα παιχνίδι που παίζαμε. Δες το. Δες το πόσο άγριο δείχνει. Το μεταξύ είναι τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα που θα δεις εδώ πέρα τέτοιου τύπου. Δεν έχει καθόλου μεγάλα αυτοκίνητα. Όλα είναι smart, Abarth, μικρά 500 και Aygo και σκούτερ. Μόνο σκούτεράκια και μηχανάκια γεμάτο. Και είναι και χειρότερη οδηγία από εμάς. Λοιπόν, από μένα δεν θα ακούσετε σίγουρα πολλές λεπτομέρειες αρχαιολογικές. Θα πω απλά δύο fun facts εδώ πέρα για το Κολοσσέο που είμαστε, ότι έχουν πεθάνει πάνω από 50.000 άνθρωποι και πάνω από 1 εκατομμύριο ζώα.
Όταν τα ζώα ήταν λιοντάρια, τίγρες και τζάγκουαρ. Οκ. Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε παραγγείλει φρέντο εσπρέσο, το οποίο εδώ πέρα το αποκαλούν σε κεράτο. Το φέραν κάπως έτσι. Δεν έχει πάγο μέσα. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Είναι πολύ ωραίο. Είναι καλό, απλά δεν έχει πάγο μέσα. Είναι παγωμένο. Είναι ένα φρέντο το οποίο το χτύπησαν καλά, το κρύωσαν, χωρίς πάγο. Και εννοείται, πήραμε και ένα τυραμισού να δοκιμάσουμε. Μόνο θα τρώσω αυτό το βίντεο, ρε. Αλφα εθνική. Εντάξει. Το φαγητό τουλάχιστον θα πάμε πολύ καλά, Ιταλία. Λοιπόν, Δετράκες, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο γνωστά συντριβάνια στον πλανήτη, Φοντάνα την Τρέβη, όπου είναι το γνωστό που πετάς το νόμισμα πίσω. Το πρώτο νόμισμα εξασφαλίζει ότι θα ξαναγυρίσεις στη Ρώμη ή ότι θα γυρίσεις ασφαλής στο σπίτι σου. Το δεύτερο νόμισμα θα βρεις τον έρωτα της ζωής σου και στο τρίτο θα παντρευτείς. Και κάπως έτσι συλλέγονται καθημερινά γύρω στα 3.000 ευρώ τη μέρα, έτσι. Σοβαρό ποσό είναι. Λοιπόν, έφυγα του Συντριβάνη γιατί γινόταν τρελό πανηγύρι από ό,τι είδατε. Πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, εκ πρώτης, πάρα πολύ βρωμιά. Κανένα σοβαρό αυτοκίνητο, μόνο Smart και Fiat 500. Θα μου πεις τώρα, εσύ ήρθες στη Ρώμη για να δεις αυτοκίνητα? Όχι. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, μέχρι στιγμής δεν είμαι τρελά ενθουσιασμένος. Ναι, επιτέλους μετά από 4 μέρες στη Ρώμη είδα κάτι αξιόλογο. Πάρτε το. GT3 RS.